Πρέπει να περνάς περισσότερο χρόνο με την οικογένειά σου. Πού πηγαίνεις? Να μην αργήσεις. Και να προσέχεις. Όχι αγόρια. Εντάξει, γεια. Θέλω να φύγω μακριά. Ο μπαμπάς ήθελε να γυρίσω τον κόσμο κάποια μέρα. Έχω ένα γέτη στην ταράτσα μου. Έλα, γόρι μου ή κορίτσι μου. Ναι, σίγουρα είσαι αγόρι. Από πού μπορεί να έχεις έρθει? Κόκκινος συνάγερμος! Δραπέτευσε. Θέλω πίσω το γέτη μου. Εκεί είναι το σπίτι σου. Αποκλείεται. Από τους δημιουργούς του «Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας». Θα φροντίσω να γυρίσεις σπίτι σου, στην οικογένειά σου. Ο Έβερεστ είναι ακόμα παιδί. Μη χτυπιέσαι! Αυτός είσαι εσύ και οι γονείς σου. Ω, έχεις τα μάτια της μητέρας σου. Φέτος... θέλουν να σε φυλακίσουν. Πιο γρήγορα! Κάνεις μαγικά! Είναι καταπληκτικό! Είναι αδύνατον! Μακάρι να το βλέπει αυτό ο μπαμπάς μου. Ναι, μαμά, το Πεκίνο είναι τέλειο. Α, ο Πέγκ είναι... μια χαρά. Η επιστροφή στο σπίτι... μας πλησιάζουν! Θα είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Του μπαμπά ήταν αυτό. Μου έπαιζε βιολί κάθε βράδυ και μου έλεγε ότι όσο δύσκολο και αν είναι το ταξίδι, ποτέ να μην τα παρατάς. Είναι υπέροχο! Εσύ το έκανες, γη! Εγώ το έκανα. Όταν η γη βάζει κάτι στο μυαλό της, τίποτα δεν είναι αδύνατο. Έβερες! Γιατί ο χιονάνθρωπος των Ιμαλαΐων. Μύρτυλα, τρέξτε! Έχω μύρτυλα σε σημεία που ειλικρινά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Σύντομα στους κινηματογράφους.